Καλησπέρα σας. Πάτερ Κωνσταντίνε της Ενωρίας Αγίου Νικολάου Μεγεγράφα. Αγαπητοί συμπατριώτες. Εκμέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Παιδιακού Συλλόγου Εύκολος Πρόεδρος Φλόρης και Περιβόρων, σας καλωσορίζω στην πρώτη μας εκδήλωση του έτους 2024. Καλωσορίζω επίσης τα ποντιακά σωματεία ή αν θέλετε τους αδελφούς συλλόγους της Δημιουργίας Θεσπανίας και τους εκπροσώπους των άλλων συλλόγων. Σας ευχαριστώ που μας στηρίζετε όπως στηρίζετε όλους τους αδελφούς συλλόγους, ποντιακούς και μη, που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο της Ενωρίας Αγίου Νικολάου Μεγεγράφα, κύριο Δημήτρη Κουλουβά, για την αμέσως βοήθειά του από τον σύλλογό μας για τη σημερινή μας εκδήλωση. Θα ήθελα πρωτού ξεκινήσει η εκδήλωση με τους καλλιτέχνες, τους προσκεκλημένους από Ελλάδα, να αναφερθώ στο τραγικό δυστύχημα των παιδών που στήχησε στη ζωή σε 58 συνανθρώπους μας και πολλούς τραυματίες. Τραγικός απολογισμός λόγω ανευθυνότητος πολλών παραγόντων και πέρασε ένας χρόνος και οι μύριες είναι ακόμα χαραγμένες στο μυαλό μας. Εμείς από εδώ που βρισκόμαστε μακριά από την πατρίδα, συλληφθούμαστε τις οικογένειες των θυμάτων όπως και έγινε πρόσφατα το μνημόσυνο των θυμάτων. Μπορούμε να δώσουμε ελάχιστο χώρο τιμής κρατώντας ενότητες προς τη γη. Παρακαλώ, αν θέλετε, μπορείτε να σωθείτε όρθια, όρθιοι προς τη γη. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο της προσφοράς του βοήθησαν τον σύλλογό μας για τη σημερινή μας εκδήλωση. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων Βαλή Ρέντα Κάρ για την προσφορά των εισιτηρίων του εισόδου. Το κάθε εισιτήριο έχει και μια προσφορά 2 ημερών και αν κάποιος θέλει να νοικιάσει αυτοκίνητο στην εισαγωγή. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα και να ευχαριστήσω τον αγαπητό μας φίλο και συντονιστό μου για την αμέληση προσφορά προς τον σύλλογό μας όπως και σε πολλούς αδελφούς συλλόγους. Ο άνθρωπος ο οποίος φωνάει για το παιδιακό στοιχείο και αυτό φαίνεται από τις πράξεις του. Αυτός ο πατριώτης μας είναι ο μοναδικός και φιλότιμος ο Δημότης Παραμεσίου Γράμμας Θεόδωρος Μελετσίδης. Δεν βρίσκεται στην αίθουσα, είναι από εδώ, τον περιμένουμε. Καλωσορίζουμε από Ελλάδα τους καλλιτέχνες που θα παίξουν και θα τραγουδήσουν για τη σημερινή μας εκδήλωση. Στη λύρα και στο τραγούδι ο Στέλιος Χαλκίδης. Στο τραγούδι ο Κώστας Πουτακίδης, που το συνοδεύει στη λύρα ο Δημήτρης Ιωακιμίδης και στο κλαρίνο ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τους καλλιτέχνες συνοδεύει η ορχήστρα του Ελλάς 2000. Η καταξιωμένη ορχήστρα που μας διασκεδάζει εδώ και 24 χρόνια. Τραγούδι Χρήστος Ιωαννίδης. Στη λύρα ο νεόφυτος Τσαουσίδης. Στο λαϊκό μέρος ο Γιάννης Καρακασίδης και Σωτήρης Κερμανίδης.
Στα πλήκτρα ο Παναγιώτης Χαλκίδης. Στα τύμπανα ο Αναστάσιος Τσαουσίδης. Την ορχήστρα πλαισιώνουν η Γιώργος Ζαχαρίου στο κλαρίνο και στο ταούλι ο Νικόλαος Τσαουσίδης. Οι καλλιτέχνες μας υποσχέθηκαν μια αξέχαστη και μοναδική βραδιά. Ας τους απολαύσουμε. Όπως εκφώνησα προηγουμένως τον κύριο Μετεντζίδη, τον Θεόδωρο, ο οποίος μόλις έφτασε στην αίθουσα και θα τον καλέσω κοντά μου, ο σύλλογός μας θέλοντας να τον ευχαριστήσει, του απονέμει με αγάπη προς τιμήν του την εικόνα της Παναγίας των Ποντίων, την Παναγία Σουμελά, να τον προστατεύει και να του δίνει πάντα υγεία. Κύριε Μετεντζίδη, κατεβαίνω κάτω, ελάτε εδώ. Λοιπόν, όπως εκφάνισα προηγουμένως, τον κύριο Θεόδωρο Μετεντζίδη, ο οποίος είναι πάντα δίπλα μας και πάντα δίπλα σε όλους τους ποντιακούς συλλόγους, με αγάπη και φιλότιμο. Μαζί με την κόρη του, την Όλγα. Με πολύ αγάπη του απονέμουμε προς τιμήν του την εικόνα της Παναγίας Σουμελάς. Να σε έχει πάντα γερό και να είσαι πάντα κοντά μας. Και αυτά τα λουλούδια μάλλον θα τα πάρει η Όλγα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και πάντα καλά να ακούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους δυο μας και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα να στηρούμε την ρίζες μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και τώρα καλή διασκέδαση. Να περάσουμε καλά.